Οι Άγιοι και οι Πατέρες είπαν «Το κακό που περιέχει η αμαρτία». Ο Θεός είναι το άκρο αγαθό που πρέπει να αγαπάμε, ενώ η αμαρτία το άκρο κακό που πρέπει να συχαινόμαστε και να μισούμε. Ο Θεός είναι ένα απέραντο πέλαγος τελειότητος, ενώ η αμαρτία είναι μια απίθυμη άπιστος κακίας. Ο Θεός είναι αγαθά, αγαθό, άπειρα καλύτερο, από όλα τα αγαθά, ενώ η αμαρτία είναι κακό, άπειρα χειρότερο από όλα τα κακά. Η αμαρτία είναι η μεγαλύτερη τερατοδία και της τωρινής και της μέλλουσας ζωής. Ο Θεός δεν γνωρίζει κακό πιο φοβερό και πιο ενάντιο στη μεγαλειότητα και την αγαθότητά του από την αμαρτία. Ο Άδης ανέφερε από αυτόν, η αμαρτία δεν θα ήταν Άδης πια, αλλά παράδεισος. Και αν η αμαρτία έμπαινε στον παράδεισο, δεν θα ήταν πια παράδεισος, αλλά Άδης. Τόσο πικρό και δραστικό είναι το φάρμακο της αμαρτίας. Από αυτά που είπαμε μέχρι τώρα, καταλαβαίνουμε πόσο αποστρέφεται ο Θεός την αμαρτία. Που είναι εχθρός της αγαθοσύνης του. Και εμείς αγαπώντας αυτό το τέρας που λέγεται αμαρτία, γινόμαστε μισητοί στο Θεό, όπως είναι μισητοί σε αυτόν και η αμαρτία. Εμείς ο γαρ μισητά Θεό και ο ασεβών και ασέβεια αυτού. Ας γνωρίσουμε λοιπόν την αθλειότητά μας και ας ταπεινωθούμε βαθιά. Ας ευχαριστήσουμε τον έστω Θεό που μας δίνει το χέρι του και μας βοηθάει να αγωνιστούμε. Ας ενεργοποιήσουμε τέλος και τη δική μας θέληση. Γιατί αν αυτή δεν ενωθεί με την ευσπλαχνία του Θεού, δεν είναι δυνατόν να απαλλαγούμε από την αμαρτία. Πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντα δυναμικά τη θέλησή μας, παρακαλώντας τον Θεό να τη γιγαντώνει με τη χάρη του, για να αντιστεκόμαστε αποτελεσματικά στο κακό. Η αμαρτία, επειδή είναι παραφύση κίνησης, όπως ορίζει ο Άγιος Μάξιμος, στερεί τον ταλέπορο αματωλό από όλα τα επιθεσικά χαρίσματα και αγαθά. Νεκρώνει την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη του ανθρώπου στο Θεό. Στερεί την ψυχή από τη χάρη της δικαιώσεως και της υιοθεσίας. Το μεγαλύτερο δώρο που της έδωσε ο Θεός. Γυμνώνει την ψυχή από όλους τους μισθούς των προηγουμένων καλών της έργων. Αφαιρεί από τον άνθρωπο το χάρισμα που του έδωσε ο Θεός να είναι φίλος του και παιδί του. Και το σπουδαιότερο, εμποδίζει τον άνθρωπο να γίνει κληρονόμος της βασιλείας των ουρανών. Η αμαρτία όμως, αφού αδειάσει την ψυχή από όλα τα παραπάνω, υπερφυσικά αγαθά, τη γυμνώνει και από τα φυσικά αγαθά. Της παίρνει δηλαδή την οξύτητα του νου, το φωτισμό και τη διάκριση του λογικού, την ευαισθησία της καρδιάς, την ειρήνη των λογισμών και της συνειδήσεως, την καθαρότητα όλων της των δυνάμεων. Αλλά και αυτό ακόμα το σώμα αδυνατίζει και τις αισθήσεις του μολύνει. Με δύο λόγια, η αμαρτία μεταβάλλει το ζωντανό ναό του Θεού σε σπήλαιο δαιμόνων και κατοικητήριο δρακόντων. Και μόνο αυτό, επειδή κατά τον Μέγα Αθανάσιο η αμαρτία και το κακό ου γέγονε παρά Θεού, ουδέ εν Θεό, ούτε εξ αρχής γέγονε, ούτε ουσία της εστίν αυτού, είναι δηλαδή η αμαρτία κάτι ουσιαστικά ανύπαρκτο, ένα μηδέν. Γι' αυτό εκμηδενίζει και εκείνον που την κάνει. Ο άνθρωπος που δουλεύει στην αμαρτία ζει μια ζωή ταραγμένη, όμοια με εκείνη του Κάιν. Και αφού σκότωσε τον αδελφό του, έτρεμε ολόκληρος από φόβο. Του φαινόταν μάλιστα πως έτρεμαν και τα βουνά και σάλευε η γη. Με ένα λόγο, η ζωή που ζει ο άνθρωπος μετά την αμαρτία δεν πρέπει να λέγεται ζωή, αλλά θάνατος. Ή καλύτερα, προήμιο και αραβόλας της μελλοντικής κολάσεως. Ο ιερός Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας τη γένεση, λέει κάπου ότι ο πόρνος ή ο μοιχός ή όποιος έκανε παρόμοια αμαρτία, ακόμα κι αν όλους καθορθώσει να τους ξεγελάσει, δεν περνάει με ηρεμία την ημέρα του. Φοβάται τις υποψίες, παίρνει τις σκιές, έχει μέσα στην ψυχή του συνεχή χειμώνα. Ο ύπνος του δεν είναι γλυκός, το φαγητό του δεν το ευχαριστιέται, είναι γεμάτος φόβους, από τους οποίους δεν μπορεί να απαλλαγεί με κανέναν τρόπο. Ύστερα από όλα αυτά, ένας χριστιανός φωτισμένος από την λογική και την πίστη δεν μπορεί παρά να μισήσει την αμαρτία. Λοιπόν, αδερφοί μου, ας ντραπούμε για ό,τι κακό κάναμε ως τώρα και ας αποφασίσουμε να μεταχειριζόμαστε πια μόνο για το καλό το σώμα μας που μας πλάνεψε και μας έριξε. Ας ζητήσουμε τέλος από τον Θεό
συγγνώμη, να μας χαρίσει δάκρυα και πνεύμα αληθινής μετάνοιας. Ας συλλογιστούμε όμως και το κακό που θα μας προξενήσει η αμαρτία στο μέλλον, δηλαδή την αιώνια κόλαση, εάν δεν αντέξουμε ούτε για μια στιγμή να μας αγγίξει λίγη φωτιά που όταν συγκριθεί με τις φλόγες του Άδη είναι σαν φωτιά ζωγραφιστή, πώς θα αντέξουμε να καταγεγόμαστε μέσα στις αιώνιες φλόγες. Ο προφήτης Ισαΐας, στοχαζόμενος στα αρέχθραστα βάσανα της άρδες της φωτιάς της κολάσεως, αναφώνησε με μεγάλο φόβο και θαυμασμό. Τι σ' αναγγελεί νυν ότι πυρ καίεται, τι σ' αναγγελεί νυν των τόπων, των αιώνιων. Ας συλλογιστούμε πόσο φοβερό πράγμα είναι να στερηθεί κανείς για πάντα το Θεό αγάπης και ελέους, που φροντίζει να κάνει αιώνια ευτυχισμένη μια ψυχή. Ας αποφασίσουμε λοιπόν να αντισταθούμε με γενναιότητα στους πειρασμούς που μας φέρνει ο διάβολος για να μας ρίξει στην αμαρτία, και αν χρειαστεί όχι μια αλλά χίλιες ζωές να θυσιάσουμε, φτάνει να μην υποκύψουμε. Ας παρακαλέσουμε το Θεό να μας δυναμώσει με τη χάρη Του τόσο ώστε να χύσουμε το αίμα μας καλύτερα παρά να τον πικράνουμε με νέες αμαρτίες. Τέλος και την τρισιλίο θεότητη, κράτος, ένος και δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με των αμαρτωλών. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με των αμαρτωλών. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με των αμαρτωλών. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Αμήν.